φτιάξαν τελικά. Ναι. Φτιάξαμε, βάλαμε καινούργιο λογισμικό και έχει και διάφορα υπόλοιπα. Τα οποία ακόμα κάθε φορά μαθαίνω ένα σωρό πράγματα. Και τελικά, μέχρι να τα μάθω καλά, δεν ξέρω, θα το φτιάξω. Πρώτα. Είχαμε λοιπόν το αρχή, ο δακτύλιος. Των πολιονίμων. Μιας μεταβλητής με πραγματικούς συντελεστές. Και γιατί το λέμε δακτύλιο, διότι είναι ένα σύνολο που έχει δύο πράξεις, την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό, ως γνωστόν, και μεταθετικός δακτύλιος, μπράβο, μεταθετικός με μοναδία. Μεταθετικός, λέμε μεταθετικός πολλαπλασιασμό και η πρόσθεση, η πρόσθεση σε κάθε δακτύλιο είναι μεταθετική. Επομένως δεν έχει νόημα. Όταν λέμε μεταθετικός δακτύλιος, σημαίνει ότι ο πολλαπλασιασμός α επί β είναι β επί α. Ο δακτύλιος των πινάκων 2 επί 2 δεν είναι μεταθετικός. Έχει μοναδίο, διότι έχει το μοναδίο πίνακα που έχει άσους στην κύρια διαγώνη και 0 παντού, αλλά δεν είναι μεταθετικός. Άμα πολλαπλασιάσουμε δύο πολυόνυμα, είτε F του χ επί G του χ, το δεύτερο είναι το ίδιο. Μεταθετικός. Με μοναδία. Δεύτερο. Μιλήσαμε για αυτό το δακτύλιο αρκετά. Έτσι, ένα από τα κύρια πράγματα που έχει αυτός ο δακτύλιος είναι ο αλγόριθμος της διαίρεσης. Αν μας δώσουν δύο πολυόνυμα F του χ και G του χ, που το G του χ είναι διάφορο του μηδενός, ο αλγόριθμος της διαίρεσης μας λέει ότι υπάρχει ένα πηλίκο και ένα υπόλοιπο, που το υπόλοιπο ο βαθμός του, αν δεν είναι 0, έχει γνήσιο, έχει βαθμό γνήσιο μικρότερο από το βαθμό του. Σύνολο, το θυμάσαι, είναι ένα υποσύνολο με. Η πρώτη απέτηση είναι ότι το μηδενικό πολυόνυμο, το μηδέν του δακτυλίου, ανήκει στο γιο. Η δεύτερη απέτηση τι είναι, ότι αν F του χ και G του χ ανήκει στο Ι, τότε F του χ και G του χ ανήκει στο Ι. Η τρίτη απέτηση είναι ότι αν F του χ ανήκει στο Ι
και H του χ ανήκει, είναι οποιοδήποτε στο α του χ, τότε το H του χ επί F του χ ανήκει στο γιώτα και F του χ επί H του χ ανήκει στο γιώτα. Αυτό είναι ο ορισμός του ιδεώδη. Τι άλλο είχαμε πει. Τρίτο. Καλώς σας. Εσύ. Α, φυσικά, φυσικά. Πώς λέγεσαι. Τσιγκάνος. Από να πίνω καφέ κατά τα πρώτα. Βεβαίως. Επειδή, για να μπορείς και εσύ να παρακολουθείς, το μικρόσωπος είναι Χρήστος. Λοιπόν, κοίταξε. Έχουμε το σύνολο όλων των πολιονίμων. Το πολιονίμιο με πραγματικούς συντέξεις. Αυτά, α και τετράγωνο και οτιδήποτε είναι το σύνολο. Έχουμε δύο πράξεις. Όπως στους διανυσματικούς χώρους που αυτούς τους ξέρεις καλά εσύ, έτσι, που έχουμε πρόσθεση δύο διανυσμάτων, δύο στοιχείων του χώρου και μας ξαναδίνει πάλι στοιχείο του χώρου, αυτές τις πράξεις τις λέμε εσωτερικές. Ενώ στο διανυσματικό χώρο έχουμε μια εξωτερική πράξη που είναι ο πολυπλησιασμός με ένα... Οπότε είναι σώμα. Ναι, αλλά είναι, η πράξη αυτή είναι εξωτερική, διότι έχουμε έναν αριθμό επί ένα διάνυσμα και μας δίνει διάνυσμα. Yeah. Από χέρι είναι εξωτερική η πράξη του διανυσματικού χώρου. Ενώ εδώ πέρα στο δακτύλιο των πολυονίμων, το λέμε δακτύλιο, είναι ένα, όπως λέμε, διανυσματικό χώρο. Και έχουμε δύο πράξεις. Η πράξη της πρόσθεσης, πώς προσθέτουμε τα πολυόνια και πώς πολλαπλασιάζουμε. Οι πράξεις είναι εσωτερικές. Και έχουν και ορισμένες ιδιότητες, η μεταθετικότητα, είναι η προσετεριστικότητα κτλ. Επίσης είναι και κλειστές. Και είναι κλειστές εδώ πέρα. Και θέλουμε κάπως να μελετήσουμε το σύνολο των πολυονίμων, όπως και κάθε δακτύλιο, όπως λέμε και κάθε διανυσματικό χώρο, εδώ πέρα είναι κάτι που να μοιάζει με αυτό το σύνολο. Λοιπόν, καλά. Χρησιμοποιούμε διάφορους όρους, το λέμε μεταθετικό, διότι ο πολλαπλασιασμός είναι μεταθετικός. Υπάρχει επίσης, αν πάρεις το σύνολο των τετραγωνικών πινάκων, 2 επί 2, και αυτό είναι ένας δακτύλιος, με πράξη την πρόσθεση, και το γινόμενο των πινάκων 2 επί 2 είναι δύο πράξεις εσωτερικές. Ένας πίνακας 2 επί 2 α, επί ένα πίνακα β 2 επί 2, αλλά τους κόλπους... Όχι. Μισό λεπτό. Είναι όμως εσωτερική η πράξη. Εκεί είναι ένας δακτύλιος μη μεταθετικός με μοναδιαίο στοιχείο πάλι. Εδώ έχει το μοναδιαίο στοιχείο, είναι το... πώς το λένε, το πολυόνιμο F του χ ίσον 1 για κάθε χ. Γιατί αυτό είναι από να απολαυσιαστεί οποιοδήποτε άλλο πολυόνιμο και μας δίνει το ίδιο. Εδώ έχουμε το μοναδιαίο πίνακα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε και δακτυλίους μεταθετικούς με μοναδιαίο, όμως και δακτυλίους μη μεταθετικούς με μοναδιαίο. Γενικά με τη λέξη δακτύλιος είναι ένα σύνολο που έχουμε δύο πράξεις. Τη μια την ονομάζουμε πρόσθεση και την άλλη πολλαπλασιασμό. Η πρόσθεση έχει πολλές ιδιότητες, μην τις ξαναγράφω τις ιδιότητες, με τη γνωστή μας πρόσθεση. Μόνο δύο πράξεις. Μόνο δύο πράξεις. Μπορεί να έχει και άλλες, αλλά εμείς τις ξεχνάμε όλες τις άλλες και σκεφτόμαστε τη δομή, την οργάνωση του συνόλου και παίρνουμε αυτό το παράδειγμα. Αν μας κάνει την πρόσθεση, την πρόσθεση που είναι την ίδια αφαίρεση όταν προσέχουμε τον αντίθετο. Βεβαίως. Ναι, μόνο που εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να σας πω το εξής ερώτημα. Ο Γιάννης το ξέρει γιατί το έχουμε ξαναπεί, αλλά ας το σκεφτείτε. Το πολυόνιμο 1, όχι το πολυόνιμο, το 1 διαχή, συνάρτηση 1 διαχή, που είναι το αντίστροφο του πολυονίμου F του χ, γιατί δεν είναι πολυόνιμο σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρουμε αν το χ, τι είναι το χ. Παίρνει το πολυόνιμο F του χ ίσον χ, την ταυτοτική συνάρτηση. F του χ ίσον χ για κάθε χ.
Γιατί σαν συνάρτηση δεν είναι η ρητή συνάρτηση. Δεν μπορούμε 5 χι τετράγων και 7 χι και 8 δια 9 χι. Το χι δηλαδή το πάει το διαφορετικό του μηδενός. Ναι, αυτή είναι μια συνάρτηση που το πεδίο ορισμού είναι όλο το άρα εκτός από το μηδέν. Κατάλαβα. Γιατί δεν είναι πολυόνιμο. Γιατί έχω περιορισμό στο πεδίο ορισμού. Όχι, δεν έχω ξέρω. Το θυμήθηκες, ε. Όχι. Αν ήταν, θα είχε κάποιο βαθμό. Πες, χίλια, δύο, όχι, πες ό,τι έχει. Μείον ένα. Χίλια στη μείον ένα. Δεν είναι οι βαθμοί του πολυονίμου, είναι πάντα ακέραιη θετική. Πάντα ακέραιη, δηλαδή κάθε πολυόνιμο γράφεται α, 0, συν α, 1, επί χ, συν α, 2, συν τόσο επί χ, στη μη. Δηλαδή, πέστε ότι αυτή θα μπορούσε να γραφτεί έτσι. Θα ήταν πολυόνιμο. Αν λοιπόν μπορούσε να γραφτεί, θα ήταν α, 0, ο σταθερός όρος, συν α, 1, επί χ, συν θετα λοιπόν, συν α, νη, χ στη μη. Οπότε, θα είναι, συνεπάγεται, το σταθερό πολυόνιμο 1, ίσον α, 0, χ, συν θετα λοιπόν, συν α, νη, χ στη μη. Χ στη μη και 1. Ναι, αλλά, αυτό είναι πολυόνιμο βαθμού, ναι. Θα το πούμε πιο απλά. Πάμε το 1 από εκεί και έχουμε το πολυόνιμο που είναι εκ ταυτότητος 0. Πρέπει όλοι οι συντελεστές του να είναι 0. Που εδώ έχουμε το 1. Μια άλλη προσέγγιση είναι η εξής. Αν αυτό ήταν ένα πολυόνιμο βαθμού 100, τότε θα έπρεπε άμα το παραγωγίζαμε 101 φορές να μας δώσει το 0. Αυτή όμως η συνάρτηση, ξέρετε, άμα το παραγωγίζουμε πήγαινε ένα διευθύν τετράγωνο, ποτέ δεν γίνεται. Το 0, το σταθερό 0. Εντάξει. Οπότε, τα μόνα στο δακτύλιο αυτό, πάρτε το δακτύλιο των ακεραίων, που και η ακέραιοι είναι ένας δακτύλιο, με βάση την πράξη της πρόσθεσης και τον πολλαπλασιασμό. Τα αντιστρέψιμα στοιχεία, πέστε ότι δεν ξέραμε άλλους αριθμούς, εκτός από τους ακεραίους. Τα μόνα αντιστρέψιμα στοιχεία στους ακεραίους είναι το συν 1 και το πλην 1, που το 1 δι' αυτό μας κάνει ξανά ακέραιο. Τα άλλα ποτέ ένα διανύ δεν είναι ακέραιο, εκτός αν τον είναι συγκινέν. Εντάξει. Ενώ τα αντιστρέψιμα στοιχεία στο δακτύλιο των πινάκων είναι ακριβώς οι αντιστρέψιμοι πίνακες, που οι ορίζουσά τους είναι διάφοροι του μηδενός. Έτσι, δεν είναι όλοι οι πίνακες αντιστρέψιμοι, 2x2, έτσι, που το ράνγκ είναι 2 και τα λοιπά, αν τα θυμάσαι. Λοιπόν, και αυτό που έχουμε στους δακτυλίους, όπως και σε εδώ το σύνολο, είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε καλά υποσύνολα, όπως τους διανυσματικούς χώρους βρίσκουμε τους υπόχωρους, για να καταλάβουμε δηλαδή την οργάνωση, τη δομή του δακτυλίου των πολυονίμων, μια και συζητάμε, ψάχνουμε να βρούμε καλά υποσύνολα, ό,τι και να σκεφτόμαστε την έννοια του καλά. Έτσι, δηλαδή να έχουν μια εσωτερική δομή από μόνο τους. Ένας υπόχωρος είναι ένας διανυσματικός χώρος πιο μικρός εντός εισαγωγικών από το μεγάλο. Και εκεί μέσα συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μπορούμε να γράψουμε σαν ευθεία άδεισμα κτλ. Με βάση τους υπόχωρους, δηλαδή να κατανοήσουμε τη δομή ενός διανυσματικού χώρου με βάση τους υπόχωρους. Και αυτό γίνεται στη γραμμική άδεισμα. Παίρνουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα μη κενό υποσύνολο, το οποίο λέγεται ιδεώδες, και το συμβολίζουμε με αυτό εδώ πέρα το σύμβολο, με ένα τριγωνάκι, είναι απλό σύμβολο, μην μπερδεύεστε. Εάν περιέχει το μηδενικό πολυόνιμο, με την υπόθεση ότι περιέχει δύο πολυόνιμο, περιέχει και τη διαφορά τους, και αν περιέχει ένα, τότε περιέχει και κάθε γινόμενο. Δηλαδή σε ένα γινόμενο, αν ένα από τα δύο βρίσκεται σε αυτό το ιδεώδες, όπως λέμε, θα βρίσκεται και το γινόμενο μέσα. Εντάξει. Κάτι είχαμε πει χτες για πρόσθεση και για διαφορά. Αυτό που είχαμε πει είναι το εξής. Η μορφή. Των ιδεωδών, το είχαμε αποδείξει έτσι, των ιδεωδών
Είναι. Αυτός ο πίνακας έχει και... Κάτι... Βλέπω ότι σήμερα μπορείτε να γράψετε στο έργο αυτό. Ναι, αλλάξανε λογισμικό, αλλάξανε πολλά πράγματα και έχει πολλές δυνατότητες αυτό. Δεν τα έχω μάθει όλα. Αυτό έλεγα στο Γιάννη, ότι κάθε φορά μαθαίνω αρκετά και μετά τα αλλάζουμε. Ένα εκ των οποίων είναι, υπάρχει δυνατότητα τώρα να κάτι να κάνω εδώ πέρα και να εμφανιστεί τυπωμένο το μορφή. Να εμφανιστούν σαν να είναι τυπωμένα τα γράμματα. Αλλά το είχα κάνει και το έχω ξεχάσει. Πώς είναι στην κάτω βάρα, στην κάτω βάρα που έχει... Όπως και εδώ βρείτε, βλέπεις, εμφανίστηκε αυτό, δεν ξέρω πώς το έκανε. Κάτι πάτησε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, ή το ιδεώδες γιώτα θα είναι το μονοσύνολο που έχει το μηδέν ή επίσης είναι της μορφής γιώτα ίσον εύστοιχη όπου η εύστοιχη όπου το εύστοιχη ανήκει στο άλλο. Και αυτό το γράφαμε ότι είναι το ιδεώδες που παράγεται από το εύστοιχη. Με άλλα λόγια, όπως τους διανυσματικούς χώρους, είναι σαν να λέμε ότι οι υπόχωροι είναι αυτοί που παράγονται από ένα διανυσμα, κάτι που δεν ισχύει αυτό, γιατί μπορούν να παράγονται από δύο και τρία. Δηλαδή στο δακτύλιο των πολυονήμων, σε όλα τα ιδεώδη, μπορούμε να βρούμε ένα πολυόνυμο που όλα τα άλλα πολυόνυμα του ιδεώδους είναι πολλαπλάσια αυτού. Θυμόσαστε πώς το είχαν κάνει σαν απόδειξη, παίρνοντας το πολυόνυμο ελαχίστου βαθμού. Να ξανακάνουμε την απόδειξη. Θέλετε να ξανακάνουμε την απόδειξη. Είχαμε χθες. Ναι. Αυτό, παραδείγματος χάρη, το γιώτα που να παράγεται από το χ τετράγωνο και ένα, που είναι όλα τα πολυόνυμα, τα πολλαπλάσια του χ τετράγωνο και ένα. Ή αυτό που παράγεται από το χ και δύο, θα είναι όλα τα πολυόνυμα που έχουν, που είναι πολλαπλάσια του χ και 2, που σημαίνει ότι είναι όλα τα πολυόνυμα που έχουν ως ρίζα το πλην 2, με άλλα λόγια. Δηλαδή έτσι είναι τα ιδεώδη. Είναι πολλαπλάσια, κάποιο μπορούμε να βρούμε στο ιδεώδες ολόκληρο ένα πολυόνυμο που όλα τα άλλα είναι πολλαπλάσια. Και αυτό που φτιάξαμε, το πέμπτο, είναι προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει ο δακτύλιος φιλίκο τι σημαίνει αυτό μαθηματικά. Λοιπόν, όπως σας είπα, έτσι σχηματικά είναι το εξής. Το γιώτα, ας βάλουμε ένα συγκεκριμένο, ας πάρουμε το χ τετράγωνο και ένα. Φανταστείτε μια μηχανή που εδώ πέρα έχει μια σίτα που έχει ένα τρύπα χ τετράγωνο και ένα. Τι κάνει αυτό. Ρίχνουμε από εδώ όλα τα πολυόνυμα, κάθε εύστοχη, το διαιρούμε. Οπότε, εδώ θα έχουμε διάφορα κυβότια, διάφορα κουτιά που θα έχει, σε κάθε κουτί θα έχουμε και ένα υπόλοιπο. Τα υπόλοιπα της διαίρεσης του χ τετράγωνο και ένα θα είναι πρωτοβάθμια. Γιατί θα έχουν βαθμό μικρότερο ίσον του 1, όχι του 2, τώρα γνήσια μικρότερο του 2. Επομένως θα είναι αλφα χ και β. Αλφα χ και β. Κάπου εδώ πέρα θα έχει το 3 χ και 5. Εδώ θα έχει το 6 χ και 7. Μπορεί να είναι και βαθμό 0. Και βαθμό 0. Εδώ θα έχει το αλφα χ και β. Εδώ θα έχει το 3 χ. Δηλαδή να έχει το β 0. Εδώ θα έχει μια σταθερά.
όλα τα πολυόνυμα που αν διαιρεθούμε το χ τετράγωνο και ένα θα αφήνουμε υπόλοιπο 3 και κάπου θα είναι και το 0. Εδώ, δηλαδή, εδώ θα πάνε όλα τα πολυόνυμα, θα περνάνε τα πολυόνυμα, αλλά θα ξέρουμε πού θα πάνε. Εδώ θα πάνε όλα τα πολυόνυμα που το υπόλοιπό του είναι 3 χ και 5. Εδώ θα είναι όλα τα πολυόνυμα που θα, το υπόλοιπό του είναι αυτό. Και ούτω καθεξής, εδώ που το υπόλοιπό του θα είναι 0, δηλαδή αυτά που διαιρούνται. Με το χ τετράγωνο και αυτά είναι τα υπόλοιπα. Και έτσι θα έχουμε διάφορα κουπιά που πάνω θα άμα τα συσκευάσουμε έτσι, με κορδέλες και τα λοιπά, πάνω θα έχουν ένα α, χ και β. Δεν θα έχουμε αμφιβολία ποιο πολυόνυμο θα πάει εδώ πέρα, γιατί δεδομένου ότι άμα κάνουμε διαίρεση είναι μοναδικό το πηλίκο και το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο είναι μοναδικό. Είναι η ίδια διαδικασία, έτσι. Η ίδια διαδικασία, αυτό που κάναμε στα προηγούμενα μαθήματα, που είχαμε εδώ τους ακεραίους και παίρναμε, ξέρω εγώ, το 2. Οπότε τα υπόλοιπα της διαίρεσης ενός ακεραίου με το 2 θα είναι ή 0 ή 1. Έχουμε το κουτί που έχει το 0 και εδώ είναι το 1. Όλοι οι ακέραιοι λοιπόν θα πέσουν εδώ, που διαιρούνται με το 2, η άρτη και η περίπου. Και επομένως φτιάχνουμε ένα σύνολο που είναι το 0 και το 1, που είναι αυτό που χρησιμοποιείται και στην πληροφορική, το 0 και το 1, με πράξεις, ποιες πράξεις. Παίρνουμε το 1 συν 1, αυτό δεν είναι ο ακέραιος 1, είναι το κουτί που έχει το 1. Και το κουτί που έχει το 1 συν το κουτί που έχει το 1, βάζουμε πράξεις μεταξύ των κουτιών, των συνόλων αυτών. Θα παίρνουμε τις ταμπέλες που γράφει και τις προσθέτουμε. Θα μπορούσε να μην είχε το 1, να είχε το 3 ή το 7. Δεν θα πείραζε δηλαδή. Έτσι, δεν θα πείραζε, διότι όλοι οι αριθμοί που αν διαιρεθούμε το 2 αφήνουν υπόλοιπο 3, θα σήμαινε ότι ορίζαμε κάπως διαφορετικά τη διαίρεση και εμείς αντί να έχουμε εύρος των υπολείπων από το 0 μέχρι 0 και 1, μπορεί να είχαμε από το, να είχαμε το 2, το 3. Αυτό. Μπορούμε να έχουμε. Μου θυμίζει κάτι από αρθμητική ανάλυση που λέγαμε ότι τους αριθμούς μπορούμε από το 10% μπορούμε να το αλλάξουμε 2 επί 5. Βεβαίως, αν κάνετε τον αλγόριθμο. Βεβαίως, αν κάνουμε τον αλγόριθμο της διαίρεσης με τους ακεραίους, θα είναι αν έχεις α και β και το β είναι διαφορετικό του μηδενός, θα υπάρχει μοναδικό πηλίκο π και ε, όπου εμείς το υπόλοιπο θέλουμε να είναι μεγαλύτερο ίσον του μηδενός και κνήσια μικρότερο του β. Πες ότι το β είναι θετικός. Εάν εσύ θελήσεις να πάρεις το υπόλοιπο να είναι μεγαλύτερο ίσον του β και κνήσια μικρότερο του 2β, πάλι ορίζεται. Μόνο που αυτό, αυτή η διαίρεση δεν θα έχει την ίδια ιστορική, ιστορικά έχουμε, χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τη διαίρεση. Πάλι είναι μοναδικό πηλίκο και υπόλοιπο με διαφορετική έννοια. Έτσι συνηθίζουμε να κάνουμε τη διαίρεση. Αλλά πάλι θα μπορούσαμε να γράψουμε τον α σαν ένα τέτοιο γινόμενο. Βέβαια πρέπει να κάνουμε ανάλογους. Ξέρετε πώς το ορίσουμε. Ναι, το υπόλοιπο, δηλαδή το εύρος του υπολείπου. Έχει μια φύση. Ναι, γιατί κάθε φορά τα υπόλοιπα είναι 0, 1 μέχρι νι πλην 1, ανάλογα με το νι. Μετά να πάνε κύκλος. Μπορεί να είναι από το νι μέχρι το 2 νι πλην 1. Είναι όλα κυκλικά τα πράγματα. Δημιουργείται μια κυκλική ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν. Και λέω ότι αυτή η διαδικασία που φτιάχναμε το Z2, είναι η ίδια που φτιάχνουμε εδώ. Εδώ όμως είναι άπειρα αυτά. Και το σύνολο όλων των κυβωτίων που έχουν απάνω στα 3 χ και 1, που καμιά φορά κατακριστικά γράφουμε 3 χ και 5, αλλά εννοούμε όλο αυτό. Ή επίσης γράφουμε 3 χ και 5 συν το ι, το ιδεώδες, ακόμα, ή γράφουμε 3 χ και 5 μόντουλο γιώτα. Εάν ήμασταν εκεί θα γράφουμε μόντουλο 2, μόντουλο 3 και τα λοιπά. Το 3 και 5 δεν χρειάζεται να το βάλουμε σε παρένθεση.
ή ό,τι, δεν χρειάζεται. Αλλά το έβαλα για να φανεί. Ή μπορεί να γράψεις και έτσι. 3, χ και 5 με ένα δίκτυ γιώτα. Ναι, ή και χωρίς γιώτα. Αν κάνουμε το συμβιβασμό ότι εντάξει, το γιώτα συζητάμε, δεν το ξαναγράφουμε συνέχεια. Ναι. Πρέπει να είναι σαφές τι εννοούμε με τα σύμβολα. Και στο ως γιώτα ορίζουμε δύο πράξεις. Το ένα είναι το F του Χ συν γιώτα, το στοιχείο, αυτό που το λέμε του τύπου, και το άλλο είναι το G του Χ συν γιώτα. Επί ή και συν. Μόνο που όπως λέγαμε, αυτό εδώ το συν είναι άλλο. Δεν είναι απλώς ένα σύμβολο. Είναι σαν να προσθέτουμε ένα πολυόνυμο με ένα σύνολο. Είναι ένα σύμβολο για να πούμε ότι είναι αυτό το κουτί που περιέχει όλα αυτά. Όπως είναι το 3 μόντουλο Ι, ας πούμε. Έτσι. Εδώ κάτι πάει και έρχεται, αλλά και τούτο είναι σαν να προσθέτουμε πάλι σύνολο. Τούτο το σύν που είναι ανάμεσα είναι διαφορετικό πράγμα αυτό το σύν. Απλά επειδή νομίζουμε ότι δεν γίνεται σύγχυση μεταξύ των διαφόρων συμβόλων, γι' αυτό βάζουμε το σύν. Διότι είναι συμβατά με τη διέστησή μας που γίνεται η πρόσθεση με τους αριθμούς. Δεν είναι και τελείως. Και επί ίσον με F του Χ. Εδώ το άθροισμα είναι κανονικά το πολυονύμο ή αντίστοιχα το επί συμβιώτη. Με βάση αυτό, αυτές τις δύο πράξεις, που είναι πράξη, επαναλαμβάνω μέσα εδώ πέρα, είναι σαν να προσθέτουμε το 3 μόντουλο 7 συν 8 μόντουλο 7. Έτσι είναι. Γίνεται ένας δακτύλιος. Πώς? Θα στο κολλήσει από 7. Ναι, αλλά λείπει τώρα. Έχουμε μια εδώ πέρα που παρακολουθεί την Εύα, η οποία είναι με το 7. Πήρε ένα λαχείο, μάλλον θα κέρδισε, γι' αυτό δεν είναι εδώ πέρα. Α, πήρε τελικά. Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Λοιπόν, προς νιώτα είναι ένας δακτύλιος με μοναδιαίο ένα συν γιώτα, αυτό είναι το μοναδιαίο, με 0, το 0 συν γιώτα, δηλαδή τι γίνεται εδώ, σαν να προσθέτουμε σε κάθε πολυόνυμο του γιώτα το μηδενικό πολυόνυμο. Οπότε τι είναι, πάλι το γιώτα. Δηλαδή ουσιαστικά το μηδενικό στοιχείο αυτού εδώ πέρα του δακτυλίου, που είναι μια δομή, είναι όλο το γιώτα, όλο το, όπως είναι στο Z2, είναι το 0 μόντουλο 2. Στην πραγματικότητα το 0 μόντουλο 2, στο 0,1, είναι όλη η άρτη. Οι όλοι οι άρτη παίζουν το ρόλο του 0,1. Προσθέτουμε συν. Διότι άρτιος και άρτιος είναι πάλι άρτιος. Άρτιος και περιττός πάλι περιττός. Δεν επηρεάζει το ότι είναι άρτιος καθόλου. Έτσι. Το 1 παίζει το ρόλο του 1, όπως το γνωρίζουμε και το διαστανόμαστε. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι το εξής. Δεν λέγαμε ότι το 1 είναι το, όχι το 0, είναι το δεύτερο στοιχείο της πρόσθεσης και το 1 το δεύτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού. Βεβαίως, του πολλαπλασιασμού. Και εδώ λοιπόν, αυτό είναι μεταθετικός τώρα, γιατί η πράξη γίνεται με μοναδιαίο και θέλουμε να... 8. Θέλουμε να κατανοήσουμε τώρα
δίνεται σε αυτό, να κατανοήσουμε. Το δακτύλιο αυτό πηλίκο, να δούμε, εντάξει, με το χ τετράγωνο 0. Εντάξει, είναι ένα πηλίκο, ουσιαστικά τι κάνει, διαμερίζουμε, φανταστείτε όλα τα πολυόνυμα, το σύνολο, τεμαχίζουμε αυτό το σύνολο σε καλά κομμάτια. Δηλαδή, ένα κυβότιο είναι αυτό που έχει ως α, χ και β. Τα υπόλοιπα. Ένα άλλο είναι αντίστοιχο. Και γίνονται και πολλαπλασιασμός και πρόσθεση. Δεν είναι έτσι τυχαία σε ένα σύνολο. Έχει μια δομή, μια οργάνωση. Θέλω να το κατανοήσουμε αυτό που είναι. Λοιπόν, η πράξη της πρόσθεσης, η πρόσθεση. Είναι της μορφής α, χ και β, συν γ, αυτό είναι το ένα στοιχείο, και η άλλη είναι γ, χ και δ, συν γ. Πώς γίνεται, σύμφωνα με τον ορισμό, α, συν γ, επί χ, και β και δ συν γ. Είναι αυτό που είναι. Και πολλά πράγματα μετά θα επανέλθουμε σε αυτό. Το ζήτημα είναι το γινόμενο. Το γινόμενο. Ωραία, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε α, χ και β, συν γ, επί γ, χ και δ, συν γ. Ίσον. Εδώ είναι α, γ, χ τετράγωνο, και α, δ, συν β, γ, επί χ, και β, δ, αυτό το πολυόνιο, να το γράφω έτσι κατά αυτό. Έλα όμως που δεν μας αρέσει αυτό. Κάτι είναι και ένα ωραίο που να το μεταφέρεις όπου θέλεις, αλλά θα τα μάθουμε. Βέβαια κάτω στην πληροφορική έχουν πιο ωραία πράγματα. Έχεις πάει καμιά φορά να τους δεις. Να πας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς έχουμε σε αυτή τη διαμέρηση τα κλειβότερα, τα κουτιά που γράφουν πάνω μόνο τα υπόλοιπα βαθμού το πολύ 1. Γιατί είναι της βαθμού μέχρι 1. Γιατί διαιρούμε με το χ τετράγωνο και 1, είναι της μορφής α, χ και β. Και παρατηρούμε ότι αν πολλαπλασιάσαμε δύο τέτοια και εμφανεί μεγαλύτερο από 1. Έγινε 2. Είναι όπως κάνουμε στο 3 μόντουλο 7, επί 4 μόντουλο 7, 3-4 12 μόντουλο 7, ποιο είναι αυτό. Υπερβαίνουμε το 7. Το 5. Τι κάναμε εκεί στην πραγματικότητα. Διαιρούσαμε το 12 που εμφανίστηκε με το 7 και πήραμε το υπόλοιπο. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Δηλαδή θα πάρουμε αυτό το πολυόνιο, το α, γ, χ τετράγωνο και α, δ, συν β, γ, επί χ, συν β, δ, και θα το διαιρέσουμε με το χ τετράγωνο και 1. Και να δούμε τι υπόλοιπο θα εμφανίσει. Πώς κάνουμε τη διαίρεση. Το μεγιστοβάθμιος όρος είναι αυτός. Αυτός θα είναι αδ πλην αδ. Όχι, αγ. Πλην αγ επί χ τετράγωνο. Πλην αγ. Αυτό και αυτό φεύγει. Το υπόλοιπο α, δ και β, γ
συν β δέλτα, την α γάμα. Και άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτό, αυτό όλο, δηλαδή αυτό το γινόμενο, ναι μεν είναι και έτσι, προφανώς, αλλά είναι και ίσον, είναι και ίσον με αυτό, δηλαδή α, δέλτα και β, γάμα, επί χ και β, δέλτα, την α, γάμα, συν γιώτα. Και αναρωτιόμαστε τώρα πού, τι μας θυμίζει αυτό. Στην Ικλάς. Όμως δεν είναι εδώ, είναι μέσα κανένας από τους επιτηρητές. Θέλουμε τώρα να δούμε τι μας θυμίζει αυτό. Και είμαι σίγουρος, όχι είμαι σίγουρος, σίγουρα και στους τρεις σας θυμίζει πράγμα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Να πάμε στην επόμενη σελίδα. Ωραία, το πέτα. Αν εμείς το α, χ και β συν γ, το αντιστοιχίσουμε με το α, β. Με την εξής έννοια. Όταν μας δώσουν, είναι δύο αριθμοί, ένα ζευγάρι. Όταν μας δώσουν το α, β, μπορούμε να τα κατασκευάσουμε, άμα κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Αν μας δώσουν αυτό, μπορούμε να κατασκευάσουμε. Και γάμα, γάμα, χ και δέλτα, συν γ, το αντιστοιχίζουμε με το γάμα δέλτα. Και έχουμε τώρα το R τετράγωνο και οι πράξεις γίνονται κατασυντεταγμένες. Α, β, συν γ, δ. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα, προσπαθούμε να μεταφέρουμε την έννοια αυτή κάπου σε κάποιο γνωστό μας περιβάλλον, μπας και κατανοήσουμε κάπως βαθύτερα τα πράγματα. Και λέμε, εδώ πέρα γίνονται κατασυντεταγμένες. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε και από τους διανυσματικούς χώρους, β και δ. Επίσης, το γινόμενο αρχίζει και μας τα χαλάει. Α, β, επί γάμα, δέλτα, τι είναι ίσον. Το πρώτο τι είναι. Να πάμε πιο πριν, είναι τούτο. Είναι α, δέλτα και β, γάμα. Είναι α, δέλτα, συν β, γάμα, κόμμα, ποιο έκανα να πάρω πριν, α, δέλτα, β, δέλτα, πλην α, γάμα. Β, κόμμα, β, δέλτα, πλην α, γάμα. Έχουμε λοιπόν ζευγάρια πραγματικών αριθμών που το γινόμενο γίνεται έτσι. Θα αναγνωρίζετε. Τι λες, Γιάννη. Είναι νηγαδική αριθμή. Δηλαδή, αν αυτό εσύ το ταυτίσεις με το α, γ, συν β, κατά μοναδικό τρόπο, με το γ, γ, συν δ, καλά, το άθροισμα έτσι γίνεται. Έτσι, το μηγαδικό μέρος είναι το α συν γ του γ, στον πολλαπλασιασμό, τι θα είναι, α, δέλτα, επί γ, συν β, γ, επί γ, και το πραγματικό μέρος θα είναι β, δέλτα, μείον α, γ. Άρα, εδώ μπορούμε να ρωτήσουμε τους μηγαδικούς μας, γι'
Βεβαίως, στους μεγαδικούς μέσω των υπολείπων, των πολιονίμων. Βέβαια, το ζήτημα είναι, αυτό είναι κάτι που με απασχολεί για καιρό, πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν το έχω απαντήσει, δεν είμαι καθηγητής σε σχολείο, σε γυμνάσιο ή σε λύκειο, που θα έκανα αυτή την απόφαση. Δηλαδή, αν έλεγε στους μαθητές που δεν είναι η πρώτη φορά ακούγανε για μεγαδικούς και τους το έκανε έτσι, πώς θα ήταν η κατανόηση και η αντίδραση. Γιατί σπασμόνια. Θέλεις να κάνεις την εισαγωγή να πεις σε μαθητές που τα ακούνε για πρώτη φορά για τους μηγαδικούς. Ναι. Εντάξει, ο κλασικός τρόπος είναι να πούμε άλλο πυρί. Ναι, ξεχνάστε. Ναι, αλλά εκεί υπάρχει η ρίζα του πλημένου. Θυμάμαι ότι ο πρώτος έχουμε τους αρνητικούς αρνητικούς που έγινε στη γυμνάση. Δηλαδή πάλι πού θες να παιδί ότι υπάρχει και το μήνυμα. Αρχίζει με ένα παράδειγμα που υπάρχει στην πραγματική του ζωή. Μείον ο βαθμό χρυσή. Στου μεγαλύτερου, μάλλον είχα γνωρίσει το ένα τετράγωνο και μα έφερε το πιο μεγάλο. Δηλαδή, υπάρχει ένα αριθμό στα μαθηματικά που λέγεται ένα τετράγωνο και εσύ ήταν μείον ένα. Δηλαδή, η εξίσωση γίνεται πράγμα. Ναι, αλλά ένα παιδί που θα το ψάχνει θα σου πει και πώ υπάρχει και πώ είσαι σίγουρη ότι υπάρχει. Έχω γνωρίσει στα μαθηματικά ότι η εξίσωση γίνεται τετράγωνο στο μείον ένα έχει ρίζα μόνο αυτή για τον αριθμό. Ναι, αλλά άμα το ορίζαμε αλλιώς, άμα δεν σε πίστευε. Δηλαδή, είναι κάτι που να κάνει λίγο το ανάλυση φύγε, φεύγει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να είναι κανείς πιστικός, όπως και αυτό που λέγαμε, δεν ήσουν εδώ πέρα, θα το πούμε καμιά φορά, ότι πού είναι η μεταβλητή χή, πού ζεις, σε ποιο σύνολο υπάρχει. Άμα σου πει, κυρία, η μεταβλητή χή είναι ένας αριθμός, που δεν είναι αριθμός. Είναι... Είναι και εκεί ένα επίμαχο σημείο. Δεδομένου ότι εδώ όταν οι συντελεστές είναι από ένα πεπερασμένο σώμα, πάμε στο Z2, στο 01, κοίταξε, το χ τετράγωνο και χ, αν είναι στο Z2, στο 01 δηλαδή, για χ ίσουμε το 0 είναι 0. Για χ ίσον 1 είναι 1 και 1, 0. Άρα αυτό το πολυόνυμο με συντελεστές από το 0-1 είναι 0 για κάθε χ. Είναι το μηδενικό πολυόνυμο αυτό. Δεν είναι. Όχι, τετράγωνο μείον χ. Όχι μείον χ. Συν χ. Γιατί 1 και 1, 0 δεν μας κάνει. Στο Z2. Α, είναι στο Z2, ναι, στο Z2. Και, και μείον χ, ναι, εντάξει. Αλλά αυτό θα είναι έτσι, θα καταρρεύσει όλη η ιστορία και όλη η θεωρία αν πούμε ότι είναι το μηδενικό πολυόνυμο. Γιατί εμείς μαθαίνουμε στο Λύκειο ότι το μηδενικό πολυόνυμο, τη μηδενική συνάρτηση είναι αυτή που είναι F του χ με το 0 για κάθε χ. Και αυτό να το ένα που έχει στο σύνολο των συντελεστών. Άρα πρέπει να βρεις έναν τρόπο που να τα διαχωρίζεις με αρμονικό τρόπο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εδώ επισέρχεται τι θα πεις για τη μεταβλητή. Είναι αυτό, να συζητήσεις, κυρία η μεταβλητή χ, τι είναι ακριβώς. Δεν άμα του πεις ότι θα το μάθεις όταν πας στο σχολείο, ναι. Όταν πας στο πανεπιστήμιο, πάει, χάθηκε. Ναι, χάθηκε. Άρα πούμε ότι υπάρχει το R, αλλά έτσι που το R υπάρχει και ένα άλλο σύνολο αριθμό. Είναι η αλήθεια ουσιαστικά. Αυτό, του κάνουμε το διάγραμμα που λέμε είναι... Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη σύνταση. Θα πιούμε έναν καναφέ κάποτε όλοι μας και θα τα συζητήσουμε. Θέλω να πω λοιπόν, άρα, το άρχι προς γιώτα μοιάζει με όσα είναι, όπως λέμε, να το πούμε λίγο πιο αυστηρά, ισόμορφα. Και μάλιστα όταν λέμε ισομορφισμούς και τα λοιπά πρέπει να ορίζουμε και τις απεικονίσεις, δηλαδή να πούμε μια συνάρτηση θ από το άρχι προς γι στους μηγαδικούς στο R2. Στο R2 πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, το R2 σκέτο μπορεί να είναι ο διενισματικός χώρος R2, που δεν έχει με τους μεγαδικούς τίποτα.
η μυγαδική είναι ένας διανυσματικός χώρος, διάστασης 2, επί του ΑΡ, αλλά έχει και άλλες πράξεις. Αν ξεχάσουμε τις άλλες πράξεις, είναι σκέτος ο διανυσματικός χώρος. Έτσι, καλύτερα να πούμε σε, που η συνάρτηση αυτή πάει το α, χ και β, συν γ, στο α, γ, συν β. Ή κάπως διαφορετικά. Σας αφήνω σε μυστήρια για να το ψάξουμε. Πώς μπορεί αλλιώς να... Δηλαδή αν πάρουμε το F του Χ, F του Χ και Ι, έτσι είναι το τυχαίο στοιχείο. Δεν είναι α, Χ και Β. Εντάξει, θα μπορεί κανείς να διαιρέσει το F του Χ με το Χ τετράγωνο και μετά να βρει το α, Χ και Β. Αυτό μας υπονοεί αυτή η άσκηση. Αλλά θα μπορούσες να πεις το F του Χ και Ι μας που δίνει στο F του Ι. Ι είναι η γνωστή φανταστική μονάδα, είναι Ι. Και θα αποδείξει κανείς ότι είναι ομομορφισμός, θα πούμε την έννοια του ομομορφισμού στην άλλη ώρα, ένα προς ένα και επί. Πρέπει να δούμε και το, τι είναι ισομορφισμός. Επομένως θα μπούμε στους ισομορφισμούς και στα ιδεώδη. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Σε ζαλίσαμε? Όχι. Αυτό όσο μπορώ να καταλάβω. Τώρα πώς θα γίνει το ζαλίσμα. Αυτό με το ZB ήταν πολύ εντυπωσιακό. Αυτό? Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ποιο? Το ZB. Τι πράγμα και εσύ, ZB. Όντως. Ναι, αυτό κοίταξε να δεις. Όταν ένα πολυόνυμο το θεωρούμε με συντελεστές από ένα άπειρο σώμα, όπως είναι το R, το χ τετράγωνο και χ είναι ένα πολυόνυμο, έτσι. Με βάση κάθε πολυόνυμο μπορούμε να φτιάξουμε μία συνάρτηση. Άλλο η συνάρτηση, πρέπει να διαφοροποιήσουμε την έννοια της συνάρτησης από το πολυόνυμο. Κάθε πολυόνυμο φτιάχνει, είναι το καλούπι για μία συνάρτηση. Ποια είναι η συνάρτηση εδώ? Είναι η συνάρτηση που παίρνει ένα ξ και μέσω του αλγορίθμου ξ επί ξ, δηλαδή ξ τετράγωνο συν ξ, μας οδηγεί σε ένα στοιχείο. Εάν είμαστε από το R στο R, τότε η έννοια της συνάρτησης, σαν μαθηματική έννοια, με την έννοια του πολυονύμου, δεν διαφέρει. Εάν το σώμα των συντελεστών είναι πεπερασμένο, τότε διαφέρει και πρέπει να κάνουμε, να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι είναι η μεταβλητή. Γι' αυτό στο σχολείο, δηλαδή, επειδή δεν κάνουμε με περασμένα σώματα κτλ. Είναι επί του άρσινα τη συμπεριματική αρμή, είναι άπειρα. Είναι κάπως ότι ένα πολυόνυμο που μηδενίζεται για άπειρες τιμές είναι το μηδενικό πολυόνυμο. Ενώ ένα πολυόνυμο αυτό μηδενίζεται για πεπερασμένες τιμές και η φύση αλλάζει τελείως. Άρα πρέπει να πούμε άλλα τα πολυόνυμα και άλλο η συνάρτηση. Για να μην αλλιώς άμα τα ταυτίζουν θα καταρρεύσει. Αν πούμε ότι αυτό είναι το μηδενικό πολυόνυμο, μετά στα αξιώματα γίνεται χαμός. Είναι σαν αντικείμενο διαφορετικό από συνάρτηση.